Εκεί είναι φυλακή. Και αυτό δεν αλλάζει στη ζωή και στη συνείδηση του κάθε κρατουμένου. Υπάρχουν όμως πράγματα που σίγουρα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά του. Μικρά πράγματα, αυτονόητα για τον υπόλοιπο κόσμο έξω από τα κάγκελα, που όμως για τους φυλακισμένους λειτουργούν ως σημεία αποσυμπίεσης. Μικρά πράγματα κοινωνικής προσφοράς που βοηθούν στον αυτοσεβασμό τους, γιατί τους κρατούν ζωντανούς και χρήσιμους. Φυλακή δεν είναι μόνο τα μαχαιρώματα, τα ναρκωτικά ή οι εκβιασμοί. Στις φυλακές Αλικαρνασσού είναι και άλλα πράγματα. Η αδράνεια του μυαλού και της ψυχής μέσα σε μια φυλακή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των κρατουμένων, αλλά και των ίδιων των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ο κρατούμενος, ο οποίος ασχολείται με κάτι, νιώθει και αυτός χρήσιμος. Έχει αποδειχθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και ενώ έρχονται με διαφορετική συμπεριφορά από άλλες φυλακές, εδώ με το που μπαίνω σε αυτό το κλίμα, του βλέπεις αμέσως και ηρεμού και δίνει κάποιο άλλο εαυτό. Είχαμε κάποιες ανησυχίες, να το πω έτσι. Ως υπάλληλοι δεν μπορούσαμε να βλέπουμε τους κρατούμενους απλά να περιφέρονται άσκοπα, χωρίς να δραστηριοποιούνται σε κάτι. Η απασχόληση και η αξιοποίηση του χρόνου τους είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του εγκλεισμού. Είχαμε παραλάβει ένα από τους παλιούς συναδέλφους μας, ένα τμήμα το οποίο είχε την ξυλουργική και την αγγειοπλαστική και προσπαθήσαμε να το εξελίξουμε με διάφορες δράσεις που σκεφτήκαμε. Αν και η στελέχωση του προσωπικού είναι οριακή, το φυλακτικό προσωπικό επιλέγει ακόμα και τις διπλοβάρδιες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συνεργεία της Αλικαρνασσού που την ξεχωρίζουν πανελλαδικά. Να γίνονται δραστηριότητες που λειτουργούν ως σημεία αποσυμπίεσης των εγκλείστων. Στον χώρο του συνεργείου απασχολούνται περίπου 50 κρατούμενοι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά τη σαπνοποιία, τα συνεργεία ξυλουργικής, αγιοπλαστικής, αγιογραφίας. Στο κομμάτι του φυτουρίου πάνε άλλοι κρατούμενοι. Στο κομμάτι, ας πούμε, της βιβλιοθήκης, άλλοι κρατούμενοι. Στην κομποστοποίηση, άλλοι κρατούμενοι. Βρισκόμαστε στον χώρο του εργαστηρίου της φυλακής Αλικαρνασσού. Στην αρχή έχουμε τον Αΐσκο, τον Άγιο Ελευθέριο. Βρισκόμαστε εδώ που καθημερινά κρατούμενοι του κέντρου κράτησης Αλικαρνασσού δουλεύουν το ξύλο, του δίνουν ζωή, του δίνουν μορφή. Ένα ρολόι, ένα καράβι, ένα ξοκλήσι. Στο χώρο ξυλογλυπτικής ζωγραφικής συναντήσαμε τον Σάβα που είναι η Σοβίτης. Είναι ένα ρολόι της Μπαρτσελόνα και ένα ρολόι μια καρδούλα και είναι το μέλλον αυτό, γιατί είναι και τα δύο για παιδιά. Το μέλλον ρολόι ήρθε ένα δημοτικό σχολείο και ενθουσιάστηκε πολύ η κοπελίτσα που το είδε. Και της υποσχέθηκα. Της λέω, αν προλάβω να τους φτιάξω ένα, θα σε φτιάξω. Και της το φτιάξα. Πόσες ώρες περνάτε εδώ και ασχολείστε με όλα αυτά τα δημιουργήματα? Ερχόμαστε 8 η ώρα και φεύγουμε 11, 12, το εντάξει. Καμιά φορά παρακαλάμε τους το προσωπικό μας, αφήνουν και μέχρι τη σημεία. Εγώ μου αρέσει ασχολούμαι με οτιδήποτε, καταναλώνω τον χρόνο μου εδώ μέσα, γιατί χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Είστε κρατούμενος εδώ στο κέντρο κράτησης Αλικαρνασσού? 9,5 χρόνια. Είναι πολύ καλό το εργαστήριο. Εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε και σε άλλες φυλακές, γιατί εμείς οι κρατούμενοι μπορούμε και απασχολούμαστε. Φεύγει το μυαλό μας. Δεν είμαστε στη φυλακή όταν είμαστε εδώ. Είμαστε έξω από τη φυλακή. Βρισκόμαστε στο τμήμα σοπροποιίας του καταστήματος Αλικαρνασσού. Είναι ένα εγχείρημα που προσπαθούμε να το στήσουμε εδώ και 2-3 χρόνια, το 2013 συγκεκριμένα. Μας παίρνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, τα τηγανόλαδα, τα οποία εμείς με διάφορες προσμίξεις και επεξεργασία τα κάνουμε, δημιουργούμε σαπούνι. Δεν είναι επικίνδυνα τα υλικά που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι, είτε στο χώρο εδώ που είναι της μονάδας σαπωνοποίησης, είτε στους άλλους χώρους που είδα κάποια εργαλεία τα οποία τουλάχιστον εμείς τα βλέπουμε ως επικίνδυνα εργαλεία? Αυτή ακριβώς είναι η υπέρβαση από την πλευρά μας. Έχει κόστος από την πλευρά μας, αλλά παρόλα αυτά εμείς επιμένουμε. Το έχουμε ανοιχτό για να αγαπήσουν και οι ίδιοι τα φυτά όπως αγαπάνε τα ζώα, και είναι, ξέρετε, είναι μια ιδιαιτερότητα των κρατουμένων αυτό, να αγαπάνε ζώα και φυτά. Βρισκόμαστε στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου καθημερινά κρατούμενοι έρχονται και ελευθερώνουν το μυαλό τους από το σώμα τους. Είναι ένας χώρος που έχει φτιαχτεί κυρίως με δωρεές και βασική συμμετοχή σε αυτό είχε το Ίδρυμα Ονίσιμος. Η ώρα έχει περάσει. Δύο μέρες είδαμε και προσπαθήσαμε να ζήσουμε έστω και για λίγο πως είναι η ζωή πίσω από τους τοίχους, πως είναι η ζωή εκεί μέσα. Φεύγοντας από τη φυλακή, θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι ό,τι είδατε έχει να κάνει με τις προσπάθειες του προσωπικού, που είναι ένα προσωπικό έμπειρο και διαθέτει φιλότιμο. Δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα σε αυτό το κατάστημα χωρίς αυτό. Από την αρχή λοιπόν...